Η πρώην υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Όλγα Δάλα, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για τις συνεχόμενες ανταρσίες τελεχών του κόμματος με επικεφαλές την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως είπε, έχω αποχωρήσει από την Πλεύση Ελευθερίας, ωστόσο δυστυχώς το όνομά μου παραμένει στα ψηφοδέλτια, δεν γινόταν να βγει. Ήμουν πρώτη στο νότιο τομέα με 6.148 σταυρούς. Ότι δεν φανταζόταν ότι θα ήθελα κοινοβουλευτικό έργο να κάνω. Εσείς. Γλυκούλα μου. Σας είπε γλυκούλα. Γλυκούλα μου, δεν το φανταζόμουν ότι θα ήθελες να είσαι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Αυτό. Δεν το είχατε συζητήσει από πριν ότι μπαίνετε στο ψηφοδέλτιο για κάποιο λόγο. Ναι. Ναι. Όχι, δεν έχει συζητηθεί αυτό το θέμα. Μόνο μία φευγαλαία αναφορά στη σύσκεψη υποψηφίων που έγινε σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών μετά το πέρας των εκλογών των πρώτων. Μία φευγαλαία αναφορά ότι προτίθεμαι να αλλάξω κάποιους υποψήφιους χωρίς τίποτα παραπέρα και γελώντας. Ναι, εσείς τώρα πώς μιλήσατε με την Πλεύση Ελευθερίας, την ξέρατε την κυρία Κωνσταντοπούλου, σας στέλεχος στην Πλεύση Ελευθερίας? Ναι, δεν ανήκω στην Πλεύση Ελευθερίας. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου γνωριστήκαμε το 2017 στους πληστηριασμούς στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Εγώ ήμουν στο κίνημα Δεν Πληρώνω. Ήρθε μας πλησίασε, ήρθε μαζί μας και έτσι γνωριστήκαμε. Η ίδια κατέληξε λέγοντας πως ήθελε να βολέψει και τα στελέχη της που μάτωσαν για την Πλεύση Ελευθερίας. Αυτό είναι θέμα και δημοκρατίας και ηθικής τάξεως. Θα είναι πάνω από 10 οι αποχωρήσεις από την Πλεύση Ελευθερίας.